Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα επιτέλους θα καταφέρω να μιλήσουμε, να με γνωρίσετε, όλα αυτά τα βιντεάκια που έχω κατακλείσει στο YouTube. Ξέ το παρουσιάζει, θα κάνει αφιέρωμα στο blog angelimama.gr για μια κυρία η οποία εδρεύει στην ΚΟ, λέγεται Μαρία Αγγελή και κατάγεται από τη Μανολάδα Ηλίας. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία εγκληματολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε στο Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα Γυναικών. Μετέπειτα λοιπόν βρέθηκε στο νησί της ΚΟ, όπου εργάστηκε στο αεροδρόμιο της ΚΟ, γνώρισε το σύζυγό της, παντρεύτηκε και απέκτησε μια κόρη. Σαν ανήσυχο πλάσμα, έφτιαξε αμέσως το δικό της blog και η κύρια πηγή έμπνευσής της φυσικά είναι η κόρη της και η ανάγκη της να μοιράζεται ιδέες, συμβουλές και λύσεις. Τα θέματα που επιμελείται είναι το baby-led weaning, όπου το παιδί μαθαίνει να τρώει την τροφή του σαν κομμάτια αμέσως από 6 μηνών, μία μέθοδο που ξεκίνησε με την κόρη της και παροτρύνει και νέες μανούλες να το ξεκινήσουν σιγά-σιγά ώστε να διαδοθεί ευρέως και στην Ελλάδα. Τέτοια σχετικά βίντεο θα βρείτε στο κανάλι της, στο YouTube και στο blog της. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι το baby-led weaning, πότε το ξεκίνησα, ποιες ήταν έτσι οι πρώτες μου φοβίες, τα πλεονεκτήματα σε μαμά και μωρό, ένα μόνο μειονέκτημα και ποιος είναι έτσι ο στόχος μου. Το baby-led weaning, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι όταν δίνουμε στο παιδί μας τη λήψη στερεάς τροφής σε κομμάτια, όπως ακριβώς την έτρωγε και ένας ενήλικος. Τα κομμάτια αυτά καλό θα είναι να είναι αρκετά καλαβρασμένα. Τώρα αυτή τη στιγμή λιώνουν στα χέρια μου. Βοηθάμε τα παιδιά να μασίσουν την τροφή με ευκολία. Θα πνιγεί. Είναι μία έτσι από τις πρώτες μας φοβίες. Είναι μία λογική σκέψη. Πρακτικά, περισσότερες φορές πνίγει και το παιδί μου από το νερό παρά από την τροφή. Και σύμφωνα και με έρευνες που έχουν βγει, καμία μελέτη δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο κίνδυνος πνιγμόνιας σε παιδί είναι ακριβώς ίδιο, δίνοντάς του την τροφή σε πολτοποιημένη μορφή. Επίσης, ασχολείται με συνταγές χωρίς ζάχαρη, υγιεινά σνακ. Δραστηριότητες μοντεσοριανής φιλοσοφίας, με φυσικά υλικά, κυρίως ανακυκλώσιμα, οικονομικά και απλά, που η κάθε νοικοκυρά έχει στο σπίτι της.
Βρίσκουμε επίσης τρόπους οικονομικούς και εύκολους να απασχολούμε τα παιδιά μας με υλικά που ήδη έχουμε. Αυτό μας προτείνει. Στο ταξίδι αυτό της μητρότητας ενθαρρύνει νέες μανούλες να θυλάσσουν μέσα από τη δική της εμπειρία και μοιράζεται τις δικές της ιδέες, συναισθήματα και λύσεις σε θέματα σπιτιού και οργάνωσης. Σημαντική και εξέχουσα θέση έχει η ψυχολογία, όπου και εκεί μπορεί να βρει κανείς θέματα για μαμά, γυναίκα, παιδί και η ψυχολόγος του blog είναι διαθέσιμη σε όλους να λύσει απορίες και να βοηθήσει στην αναπτέρωση ψυχολογίας. Σήμερα θα μιλήσουμε πώς έχασα τα κιλά της εγκυμοσύνης, τι με βοήθησε να διατηρήσω και θα σας δώσω και κάποιες συμβουλές. Σε προηγούμενο μου βίντεο είχα μιλήσει ο θυλασμός που με βοήθησε να χάσω τα κιλά. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για ένα έτσι πιο ξεχωριστό κομμάτι, τα κιλά που μας απασχολούν λίγο πολύ όλες τις γυναίκες. Οι αλλαγές της εγκυμοσύνης σε μια γυναίκα είναι τόσο ραγδαίες, βλέπουμε μέρα με την ημέρα το σώμα μας εντελώς διαφορετικό, το νιώθουμε διαφορετικά, κάποιες φορές νιώθουμε λίγο περίεργα, άλλες φορές όμορφα, άλλες φορές άσχημα. Γίνονται όλα τόσο μα τόσο γρήγορα που πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς οι ίδιες να συνειδητοποιήσουμε πώς το σώμα μας αλλάζει τόσο πολύ. Πραγματικά όταν κι εγώ κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και ένιωσα την κοιλιά μου, ας πούμε, ότι δεν υπήρχε τίποτα πια, αν και από συνήθως την έπιανα, νιώθεις πάλι, είναι σαν να ξαναγνωρίζεις την ουσία το σώμα σου από την αρχή. Εύχομαι λοιπόν μέσα από τη δική μου εμπειρία να βοηθήσω και εσάς και με τις συμβουλές αργότερα που θα σας δώσω. Σαν κοινωνιολόγος, η κυρία Αγγελή δεν θα ήταν αδιάφοροι σε θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, όπως για παράδειγμα την ενδοοικογενειακή βία. Πραγματοποιήθηκε δε πρόσφατα και ένα κόνσεπτ με μαμάδες που πέρασαν το δικό τους μήνυμα διαδικτυακά στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram. Σαν άτομο ευαίσθητο, προασπίζει πρωτοβουλίες με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και πραγματοποιεί παρουσιάσεις στον τόπο που ζει, όπου υλοποιούνται τέτοιου είδους διοργανώσεις. Σχετικές φωτογραφίες λοιπόν και βίντεο από το blog αυτό μπορεί κάποιος να δει στους δέκτες του. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αποτυπώματα που έχετε πραγματικά αγαπήσει. Το τελευταίο μου αποτύπωμα είναι αυτό που έκανα με άμμο από την παραλία, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και σας άρεσε πάρα πολύ. Ξετρελαθήκατε. Ορίστε. Ένα άλλο είναι αυτό που είχα κάνει με πλαστελίνη. Είναι σε μορφή με πλαστελίνη, συγγνώμη. Και είναι με αλάτι. Άλλο ένα το οποίο δεν το έχω ακόμα εμφανίσει είναι το salt painting με αλάτι. Είναι αυτό εδώ, μαμά και μωρό. Με ρωτάτε πραγματικά αν κρατάνε όλα αυτά. Εννοείται ότι κρατάνε, δεν μου πλιάζουν, δεν παθαίνουν τίποτα. Το μόνο που παθαίνουν είναι να πετρώνουν, όπως και αυτό. Την ευχαριστούμε για την για τα πολύ ωραία αυτά στιγμιότυπα του blog της και για τις πολύ ωραίες πληροφορίες που μας παρέχει η κυρία Μαρία Αγγελή από την ΚΟ με το blog της www.angelimama.gr.